Είχα πει να προσέχει η κυβέρνηση. Επειδή λοιπόν ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι έκανε το σωστό με αυτό το νομοσχέδιο, αναρωτιέμαι αν άκουγε τι του έλεγαν οι βουλευτές μας πριν λίγες μέρες στη Βουλή. Εάν άκουσε την ψήφο του ελληνικού λαού. Δεν ξέρω ποιους ακούει, αλλά ας καταλάβει ότι κάνει λάθος να επιμένει στο λάθος. Φτάσαμε στο σημείο. Στο περιβόητο νομοσχέδιο για το γάμο. Να θέτω στη Βουλή συγκεκριμένα ερωτήματα επί της ουσίας και όχι μόνο δεν μου απάντησε κανείς, αλλά οργανώθηκαν και κενά έδρανα την ώρα που μιλούσα. Συνεχίστηκαν τα επανηγύρια υπουργών αγκαλιά με ΛΟΑΤΚΙ στο θεωρείο της Βουλής. Αφήστε τα γλέντια που ακολούθησαν μετά στο μπαρ και τα λοιπά. Αφού λοιπόν η κυβέρνηση αντιμετωπίζει έτσι ακόμα και τον πρώην Πρωθυπουργό και Πρόεδρό της, γιατί να μην τους θεωρήσει ο κόσμος αλαζόνες. Το πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα με την αποχή του κόσμου να φτάνει στο πρωτοφανές 60% είναι ένα πολύ ισχυρό χαστούκι στο πολιτικό μας σύστημα. Οι πολίτες θύμωσαν με όλα τα κόμματα και τα αποδοκίμασαν ηχηρά. Η συμπεριφορά αυτή της κοινωνίας προσομοιάζει σε λευκή απεργία των πολιτών. Η Νέα Δημοκρατία είχε πάντοτε πόρτες ανοιχτές, αλλά όχι πόρτες ιδεολογικά αφύλακτες. Είναι άλλο πράγμα η διεύρυνση, εννοώ, και άλλο η μετάλλαξη. Αποδοκιμάστηκε χωρίς πολιτικό αντίπαλο, δίχως τρόικα, δίχως καμιά επιτήρηση και σε συνθήκες πρωτοφανούς επικοινωνιακής παντοδυναμίας. Αυτή την επίπλαστη, την ψεύτικη συμφωνία φιλίας με την Τουρκία, καθιστώντας σαφές στην πράξη ότι δεν εκβιαζόμαστε, δεν απειλούμαστε, δεν φοβόμαστε και ότι υπάρχουν όρια. Γι' αυτό και δεν υπάρχει καμιά περίπτωση μιας νέας εθνικής υποχώρησης και ταπείνωσης με πρέσπες του Αιγαίου. Σε κάθε σταυροδρόμι πρέπει να επιλέξει ένα δρόμο. Αυτά που σας είπα είναι οι θέσεις μου. Τις οποίες, για να μην έχουμε καμιά παρανόηση, ποτέ δεν διαπραγματεύτηκα και ούτε πρόκειται ποτέ να διαπραγματευτώ για οποιοδήποτε μεγάλο αξίωμα. Ο έλεγχος όμως των καρτέλ επιβάλλεται άμεσα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ταλανίζει τους πολίτες. Ακρίβεια παντού, στη στέγαση, στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στην εκπαίδευση, στο νοικοκυριό συνολικά. Οι φιλελεύθερες παρεμβάσεις, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι εύκολο να γίνονται με τις μάχες του τελάρου, τα καλάθια, τα κουπόνια, τα παρακάλια, την οριζόντια φορολόγηση. Η μείωση του ΦΠΑ, που θυμίζω, έγινε επί κυβερνήσεως 12-14, κόντρα στις απαιτήσεις της Τρόικας και πέτυχε. Μειώθηκε το ΦΠΑ και πήρε περισσότερα χρήματα το κράτος.